Το Νομισματικό Ταμείο προέβλεπε για το 2016 πρωτογενές έλλειμμα 0,5, απαιτούσε καθαρά μέτρα λιτότητας για το 2019 άνω του 2%, την ίδια στιγμή έβρισκε έλλειμμα και ανάγκη λήψης νέων μέτρων λιτότητας για το 2018. Και ενώ προσπαθούσαμε να αντικρούσουμε αυτές τις απαιτήσεις, η αξιωματική αντιπολίτευση κράβγαζε ότι καθυστερούμε, απαιτούσε να λάβουμε τόσα και άλλα τόσα μέτρα για να κλείσουμε την αξιολόγηση και μιλούσε για ιδεολειψίες και αιμονές μας στη διαπραγμάτευση. Τώρα που κλείνουμε την αξιολόγηση, είμαστε ένα βήμα πριν από τα ουσιαστικά μέτρα ρύθμισης του χρέους, τώρα ζητούν, οι κραυγές συνεχίζονται και μιλάνε για μια καταστροφική συμφωνία που θα είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να υπάρξει. Και όμως με αυτά τα δεδομένα έχουμε μια συμφωνία μηδενικού δημοσιονομικού ελλείμματος, μηδενικού δημοσιονομικού αποτυπώματος. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Αυτό είναι νούμερα. Η συμφωνία περιέχει και το νομοσχέδιο που έχετε μπροστά σας περιέχει θετικά μέτρα στήριξης, ουσιαστικής στήριξης του κοινωνικού κράτους. Μέτρα θετικά ελάφρυνσης της κοινωνικής πλειοψηφίας ακριβώς ίσου ποσού με τα επιβαρυντικά μέτρα που νομοθετούνται για το 2019 και το 2020. Μέτρα ασπιρίνες ακούμε, μέτρα ψίχουλα ακούμε για τα θετικά μέτρα. Πρόκειται για ακριβώς ίδιου ποσού μέτρα. Ακριβώς ίσου ποσού μέτρα. Για άλλη μια φορά, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δύο μέτρα και δύο σταθμά για μια αντιπολίτευση που ζητούσε τόσα και άλλα τόσα μέτρα. Γιατί όποτε αναγκάζεστε να μιλήσετε συγκεκριμένα, αναδεικνύετε την ταύτισή σας τελικά για ακόμη μια φορά με τις πιο ακραίες θέσεις των δανειστών, με τις πιο ακραίες απαιτήσεις των δανειστών. Είναι αλήθεια ότι από την πλευρά μας έχουμε αναγκαστεί να κάνουμε συμβιβασμούς. Και δύσκολους συμβιβασμούς. Συμβιβασμούς που μας επιβάλλουν συγκεκριμένα αρνητικά μέτρα και πολλές φορές με μια τιμωρητική διάθεση από την πλευρά των δανειστών. Κάθε μέρα όμως παλεύουμε να βγάλουμε την χώρα, να δώσουμε ένα τέλος στα προγράμματα της Επιτροπίας, να δώσουμε ένα τέλος στα προγράμματα της δημοσιονομικής προσαρμογής. Να περιορίσουμε τις αρνητικές συνέπειες των μέτρων που μας επιβάλλονται. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορείτε να ανεχτείτε και νομίζω πως ούτε οι φίλοι σας μπορούν να το ανεχτούν. Και είναι αλήθεια ότι ο τομέας του νομοσχεδίου που προκαλεί την περισσότερη συζήτηση είναι οι συντάξεις. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω με τα εργασιακά. Και αυτό γιατί το ασφαλιστικό σύστημα κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να το βλέπουμε σε συνάρτηση με την αγορά εργασίας. Πέρα από τη διαχρονική λαιλασία που υπέστησαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της κρίσης, η χαριστική βολή δόθηκε με τις εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις. 11 νόμοι από το 2010 έως το 2014 διέλυσαν την αγορά εργασίας. 11 νόμοι και 2 πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου διέλυσαν την αγορά εργασίας στο θεσμικό πλαίσιο που είχε στηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια από τις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Η διάλυση των εργασιακών σχέσεων, η όξυνση της εργοδοτικής παραβατικότητας και αυθαιρεσίας διαμόρφωσαν το πλαίσιο που επέτρεψε και την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος. Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου γίνεται ένα σημαντικό βήμα με ένα πολύ μικρό άρθρο. Είναι το άρθρο για την αποκατάσταση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Το άρθρο προβλέπει ότι οι δύο βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης στην περίπτωση συρροής συλλογικών συμβάσεων διαφορετικών επιπέδων και η αρχή της επεκτασιμότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων δεν θα βρίσκονται πια σε αναστολή από την 21η Αυγούστου του 2018. Αυτό δεν ήταν ούτε αυτονόητο ούτε δεδομένο. Η αναστολή των δύο αρχών πάβει με το τέλος των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Η αναστολή των δύο αρχών ήταν συνδεδεμένη με το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, το οποίο είναι ενωσιακή υποχρέωση της χώρας, προκύπτει από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι διαρκώς ανανεούμενο και ως εκ τούτου οι δύο αρχές θα βρίσκονταν σε επαόριστον αναστολή αν δεν νομοθετούσαμε εμείς σήμερα για την επαναφορά τους. Και να δεχτώ την κριτική από ένα σωματείο που θα μου πει γιατί δεν καταφέρατε να φέρετε τις συλλογικές συμβάσεις σήμερα, κύριε Υπουργέ. Αλλά να ακούσω την κριτική από την αξιωματική αντιπολίτευση και από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ψήφισαν και διέλυσαν με 10 νόμους, με 2 πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου τις εργασιακές σχέσεις στη χώρα, αυτή την κριτική δεν θα την ανεχτούμε.
Αποτέλεσμα των δραματικών παρεμβάσεών σας ήταν η διάλυση των εργασιακών σχέσεων, δραματική μείωση του ποσοστού των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διάλυση των διατάξεων των προστατευτικών για τους μισθωτούς, συνολική υποβάθμιση του επίπεδου κοινωνικής προστασίας και αξιοπρεπούς διαβίωση των εργαζομένων. Τι θα γίνει με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και γιατί αυτή είναι τόσο σημαντική, ακόμη και αν δεν καταφέρουμε να την αποκαταστήσουμε για σήμερα, αλλά για την 21η Αυγούστου του 2018, οι εργαζόμενοι θα μπορούν ξανά να διεκδικούν καλύτερους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας, θα μπορούν να υπογράφονται κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αποτελούν και το βασικό παράγοντα ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, ιδίως σε μια χώρα, σε μια οικονομία όπως η ελληνική, που έχουμε πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις και η διαπραγμάτευση στο επιχειρησιακό επίπεδο είναι συντριπτική για την εργατική πλευρά. Για την ανησυχία του κυρίου Θεοχάρη που δεν βλέπει καθόλου στα αντίμετρα να ανοίγουν θέσεις εργασίας ή δεν βλέπει καθόλου δουλειές, να του υπενθυμίσω ότι στο πρώτο τετράμενο του 2017 έχουμε το καλύτερο ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων της τελευταίας 16ετίας, θετικό κατά 125.000 θέσεις εργασίας, και στο αυτό προστίθεται στο θετικό ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων κατά 136.000 θέσεις του 2016, που αποτέλεσε ρεκόρ έτους από το 2001 έως σήμερα. Προφανώς έχουμε πολλή δουλειά ακόμη να κάνουμε στο μέτωπο της ανεργίας, αλλά τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι έχουμε μια πολύ θετική δυναμική. Με την αντιστροφή λοιπόν του κλίματος στο πεδίο της ανεργίας, με τις παρεμβάσεις που κάνουμε στην αγορά εργασίας μέσω από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για να επιβληθεί επιτέλους η νομιμότητα στις εργασιακές σχέσεις, να σταματήσει η εργοδοτική αυθαιρεσία και η παραβατικότητα, και με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πιστεύουμε πως αρχίζει να χτίζεται σιγά σιγά και πάλι η αγορά εργασίας στα πόδια της. Θα αργήσουν τα αποτελέσματα να φανούν στην καθημερινότητα των εργαζομένων, αλλά θα φανούν. Πάμε τώρα, αυτά είναι για το σήμερα. Γιατί υπάρχει μια παρανόηση σε όλη τη συζήτηση που γίνεται σήμερα στη Βουλή, ότι όλη η συζήτηση περί των μέτρων για τις συντάξεις και των μέτρων για το αφορολόγητο θα συμβεί σήμερα στη ζωή των ανθρώπων, ενώ παράλληλα τα θετικά μέτρα ή δεν θα συμβούν καθόλου ή θα συμβούν κάποια στιγμή στο μέλλον και θα είναι πετσοκομμένα για κάποιο λόγο. Το ό,τι αφορά το σήμερα είναι αυτά που σας είπα για τις εργασιακές σχέσεις. Το ό,τι αφορά το 2019 και το 2020. Είναι γνωστό από το Eurogroup του Φεβρουαρίου ότι φτάσαμε σε μια συμφωνία μηδενικού δημοσιονομικού αποτελέσματος για την περίοδο 2019 και 2020. Είναι γνωστό ότι το 1% των επιβαρυντικών μέτρων το 2019 θα είναι από τη συνταξιοδοτική δαπάνη. Αυτό το διάστημα ακούσαμε και κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, ακούσαμε από διάφορους ειδικούς στο ασφαλιστικό σύστημα να ξεδιπλώνουν μια αφήγηση για τις συντάξεις η οποία συχνά ξεπερνά και τα όρια της τρομολαγνίας. Δεν αρνούμε τον επιβαρυντικό χαρακτήρα του μέτρου. Είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα το επιλέγαμε. Ένα μέτρο που δεν αποτελεί δική μας πολιτική επιλογή. Απλώς θα προσπαθήσω να δώσω μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα και τις προσπάθειες που κάναμε για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις αυτού του μέτρου. Οι παρεμβάσεις που βλέπετε στο παρόν νομοσχέδιο σχετικά με τη συνταξιοδοτική δαπάνη αφορούν το 2019. Αφορούν μόνο τις συντάξεις οι οποίες έχουν προσωπική διαφορά. Τα 2/3 των συντάξεων δεν θα υποστούν καμία μεταβολή. Σε σχέση με το τμήμα των συντάξεων που θα υποστούν μεταβολή, αυτή εξαρτάται από την προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά εξαρτάται από το φορέα προέλευσης, από το ταμείο προέλευσης του κάθε συνταξιούχου. Μπορεί να είναι 2%, μπορεί να είναι 5%, μπορεί να είναι 7%. Σε καμία περίπτωση πάντως, και εκεί μπαίνει το ταβάνι που νομοθετούμε, σε καμία περίπτωση πάντως η όποια προσαρμογή της σύνταξης δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 18%. Το 18% είναι το ανώτατο όριο, δεν είναι το μέσο, δεν είναι αυτό που θα συμβεί στους συνταξιούχους το 19, είναι το ανώτατο ταβάνι προστασίας προκειμένου να μην υπάρξουν μεγάλες προσαρμογές και στις υψηλές συντάξεις. Οι θετικές προσωπικές διαφορές, όσοι δηλαδή με βάση το νέο νόμο θα έπρεπε να παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη σε σχέση με την προηγούμενή τους, θα καταβληθούν κανονικά, όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτό αφορά 350.000 συνταξιούχους και είναι κατά το 80% συνταξιούχοι του ΙΚΑ. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να περάσω στα θετικά μέτρα που ο κύριος
Θεοχάρης τα χαρακτήρισε μπακλαβά για κάποιο λόγο. Τα θετικά μέτρα είναι 1% του ΑΕΠ, όσο 1% είναι και η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Είναι μέτρα κοινωνικής στήριξης που θεσπίζονται στο παρόν νομοσχέδιο και ενισχύουν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Είναι μέτρα στήριξης της οικογένειας, των νέων, των ανέργων και των συνταξιούχων. Για πρώτη φορά δημιουργούνται ουσιαστικές δομές κοινωνικού κράτους και ενισχύονται εκείνες που ιστορικά υποχρηματοδοτούνταν. Θεσπίζεται για πρώτη φορά, αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό από τα θετικά μέτρα, ένα εκτεταμένο επίδομα στέγασης, με στόχο τη μείωση των δαπανών στέγασης των οικοκυριών που μένουν σε νίκη ή έχουν δάνειο πρώτης κατοικίας. Μιλάμε για περίπου 600.000 νοικοκυριά. Είναι το 60% του πληθυσμού που σήμερα βρίσκεται σε νίκη ή έχει δάνειο πρώτης κατοικίας. Είναι το σημαντικότερο από τα μέτρα κοινωνικής στήριξης. Μιλάμε ότι το ετήσιο εισόδημα μιας οικογένειας θα πρέπει να είναι περίπου 21.000 ευρώ για να λαμβάνει μια επιδότηση της τάξης των 100 και έως 150 ευρώ το μήνα. Περίπου μέση επιδότηση 1.000 ευρώ το χρόνο. Είναι προφανές ότι ήδη από την περιγραφή αυτού του μέτρου ότι τα μέτρα είναι ουσιαστική στήριξη της οικογένειας, δεν είναι μέτρα προστασίας από το δίχτυ της φτώχειας όταν βάζουμε εισοδηματικά κριτήρια 21.000 ευρώ το χρόνο. Η συμμετοχή στα φάρμακα, άλλο ένα από τα μέτρα ψίχουλα που λέτε ότι φέρνουμε, αφορούν το 80% του πληθυσμού της χώρας. Ατομικό εισόδημα έως 700 ευρώ μηδενίζεται η συμμετοχή στα φάρμακα. Αφορά τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους νέους. Εισόδημα έως 1.200 ευρώ η συμμετοχή στα φάρμακα μειώνεται στο μισό. Πρόγραμμα βρεφονιπιακής φροντίδας αφορά το 30% των παιδιών της χώρας που βρίσκονται σε ηλικία έως 4 ετών. Το 2020, το 2019 θα καλυφθούν 120.000 παιδιά, το 2020 θα καλυφθούν 135.000 παιδιά. Η επέκταση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων για το μισό πληθυσμό μαθητικό που είναι στα δημοτικά ή στα γυμνάσια της χώρας. Το μισό πληθυσμό. Η αύξηση και η επέκταση του οικογενειακού επιδόματος. Το επίδομα τέκνων αυξάνεται κατά 40% σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα. Μια οικογένεια με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ, σήμερα παίρνει 54 ευρώ το μήνα, 640 ευρώ το χρόνο. Με την εφαρμογή του μέτρου θα παίρνει 100 ευρώ το μήνα και 1.200 ευρώ το χρόνο. Θέσεις εργασίας. Προστίθεται στα υπάρχοντα προγράμματα η δημιουργία 30.000 και πλέον θέσεων εργασίας από το 2019 και μετά. Στα υπάρχοντα προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Και τέλος, ενισχύεται η χρηματοδότηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων με 300 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για υλοποίηση έργων υποδομής στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και έργων ενεργειακής εξοικονόμησης και αναβάθμισης στον τομέα της βιομηχανίας. Όλα αυτά είναι τα μέτρα του κοινωνικού φακέλου, τα μέτρα που προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται την 1η-1η του 2019 και θα επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Σε σχέση με το περίφημο άρθρο 15, δεν το έχω μπροστά μου, αλλά μπορώ να σας το πω. Όπως και να το αναγνώσει κανείς, το πράγμα είναι συγκεκριμένο. Ο στόχος πρωτογενών πλεονασμάτων για την ελληνική κυβέρνηση είναι 3,5%. Με την επίτευξη του στόχου του 3,5% υλοποιούνται τα θετικά και τα αρνητικά μέτρα. Μπορεί κανείς να κάνει πολλαπλές αναγνώσεις αυτής της πραγματικότητας, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Το άρθρο 15, στην πρώτη του παράγραφο, ορίζει το χρόνο εφαρμογής των θετικών μέτρων. Όλα τα μέτρα τα οποία σας μίλησα εγώ έχουν ως χρόνο εφαρμογής την 1η-1η του 19. Όλα τα μέτρα που είναι φοροελαφρύνσεις, η μείωση του ένθια, η αλλαγή της κλίμακας του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων υλοποιούνται από 1η-1η του 20. Υπό ποια προϋπόθεση? Υπό την προϋπόθεση της επίτευξης του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων που είναι 3,5%. Μπορεί κανείς να το διαβάσει διαφορετικά. Εφόσον λάβουμε το μέτρο για τις συντάξεις, από το 3,5 πηγαίνουμε στο 4,5 και υλοποιούνται τα θετικά μέτρα, ξαναγυρνάμε στο 3,5. Εφόσον λάβουμε τα μέτρα για το φορολογικό, από το 3,5 πηγαίνουμε στο 4,5 και υλοποιούνται οι φοροελαφρύνσεις, ξαναγυρνάμε στο 3,5. Όπως και να το διαβάσει κανείς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιον τρόπο θέλετε για να το πείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια νομική αφήγηση για αυτό. Το άρθρο είναι αυτό και περιγράφει αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Με την επίτευξη των στόχων που είναι 3,5%, εφαρμόζονται συγχρόνως τα θετικά και τα αρνητικά μέτρα.
Σας είπα από την αρχή ότι η αξιολόγηση του νομοσχεδίου απαιτεί την κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου. Το νομοσχέδιο αυτό λοιπόν είναι καταρχήν το αναγκαίο στοιχείο μιας συνολικής συμφωνίας. Είναι το αναγκαίο στοιχείο για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, για την ολοκλήρωση αυτού του βήματος στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, το αναγκαίο στοιχείο μιας συμφωνίας η οποία δίνει το χρόνο και το χώρο στην οικονομία να εμπεδώσει την ανάκαμψη που σημειώνει και να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την οριστική έξοδο από την Επιτροπία και τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Η έξοδος αυτή όμως δεν μπορεί να γίνει σε ένα περιβάλλον γενικευμένων κοινωνικών ανισοτήτων. Και νομίζουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την αποκατάσταση των κοινωνικών ανισοτήτων, με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, πράγματι που συμβαίνει της αναδιανομής εντός του κοινωνικού φακέλου, υπάρχουν τα στοιχεία αυτά που θα επιτρέψουν να σημειωθεί η ανάπτυξη με όρους δικαιοσύνης και βιωσιμότητας. Με αυτή τη συμφωνία λοιπόν, με αυτές τις διατάξεις του νομοσχεδίου, επιτυγχάνουμε την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, επιτυγχάνουμε να υπάρχει μέρημνα για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και να τεθούν τα βασικά θεμέλια για την επαναφορά της κανονικότητας στην αγορά εργασίας. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε καταφέρει να σπάσουμε ακόμη τον ασφικτικό κλοιό της Επιτροπίας και μπορεί εδώ κάποιοι να πανηγυρίζουν χερέκακα για αυτό το γεγονός, την ίδια στιγμή που μαζί με τους δανειστές όσο διαπραγματευόμασταν ταυτίζονταν για τη λήψη και άλλων μέτρων. Δεν μπορείτε όμως να σβήσετε τα αποτελέσματα ενός αγώνα που γίνεται καθημερινά και δεν περιορίζεται στις αξιολογήσεις. Δεν μπορείτε να σβήσετε το γεγονός ότι 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν πρόσβαση, που είναι ανασφάλιστοι, έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε το γεγονός ότι τα δημόσια νοσοκομεία ενισχύονται. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε το γεγονός ότι η επιθεώρηση εργασίας είναι εκεί έξω και επιβάλλει την νομιμότητα στους χώρους δουλειάς. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε ότι με τις δικές μας παρεμβάσεις στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και υπάρχει ένας πολύ πιο σαφής και καθαρός τρόπος διαχείρισης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε καθημερινά προβλήματα που λύνονται στους συμπολίτες μας, που μπορεί εδώ να μοιάζουν μικρά και να μην έχει αξία αναφοράς, αλλά για αυτούς, για τις ζωές τους έχουν αξία, όπως είναι το ζήτημα των εργατικών κατοικιών και του τέλους της ομοιρίας που βλέπουν οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που ζουν εκεί. Ενοχλείστε που βλέπετε να ξυλώνουμε αργά αλλά σταθερά το κράτος εργολάβο, με τόσα χρόνια, με τόση συνέπεια οικοδομήσατε. Ενοχλείστε που οι χιλιάδες παιδιά που είχαν γεννηθεί σε αυτή τη χώρα και δεν γνωρίζουν άλλη γλώσσα και άλλη πατρίδα αποκτούν επιτέλους τα νόμιμα δικαιώματά τους. Η αξιολόγηση τελειώνει και η επόμενη μέρα θα έχει μικρές και μεγάλες αλλαγές για την καθημερινότητα των πολιτών, για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, για τις δημοκρατικές αλλαγές που χρειάζονται. Σας ευχαριστώ πολύ.